τα επιτελεία τους μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και ένα μόλις 24ωρο από το κρίσιμο τηλεοπτικό debate. Μιλώντας στην Παγκύπρια Συγκέντρωση Γυναικών υποστήριξης της υποψηφιότητάς του, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι τα μέτρα σύνεσης που ληφθήκαν δημιούργησαν συνθήκες ανάπτυξης. Η επιτυχής ιστορία της κυπριακής οικονομίας καταγράφεται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, από τον Διεθνή Οικονομικό Τύπο, από τους δανειστές, από το Eurogroup. Μάται η προσπάθεια Αναστασιάδη και Νεοφύτου να ξεγελάσουν τους πολίτες, δηλώνει το επιτελείο Νικόλα Παπαδόπουλου. Επιμένουν στο μύθευμά τους και αρνούνται να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που από τότε θέτουν οι Κύπροι πολίτες. Γιατί ο κύριος Αναστασιάδης πρότεινε κούρεμα των καταθέσεων των Κυπρίων κάτω των 100.000 ευρώ. Ποιους ήθελε να εξυπηρετήσει. Μένει κανείς άναυδος με τα όσα είπε ο κύριος Αναστασιάδης για τους χειρισμούς του στο κρίσιμο Eurogroup του 2013, δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος Σταύρος Μαλάς. Το ελάχιστο που θα ανέμεναν οι πολίτες από τον απερχόμενο πρόεδρο είναι ανάληψη ευθυνών και όχι την μετακύλησή τους σε άλλους. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνει άγνοια των προβλημάτων που προεκλογικά δεσμεύτηκε να λύσει. Η δική μας υποψηφιότητα είναι η μόνη που προσφέρει εναλλακτική πολιτική, δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος Γιώργος Λιλίκας. Η χώρα μας έγινε πειραματόζων στο θέμα της οικονομίας με το κούρεμα των καταθέσεων. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει και πειραματόζων στην εθνική μας υπόθεση με έναν συνταγματικό τερατούργημα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Κάποιοι θέλουν με το ζόρι να επιβάλλουν μια άδικη λύση, δήλωσε ο υποψήφιος πρόεδρος Χρήστος Χρήστου. Όσοι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία και των Κυπριακών Ελληνισμών, να πράξουμε το καθήκον μας και να εξηγήσουμε στον λαό μας ότι μια άδικη λύση θα οδηγήσει τον Κυπριακό Ελληνισμό στην αγκαλιά της Τουρκίας. Την πορεία σταθερότητας θα διασφαλίσουν στην πρώτη γραμμή οι γυναίκες της Κύπρου, δήλωσε ο Αβέροφ Νεοφύτου. 32 χρόνια δίπλα από τον Νίκο Αναστασιάδη, ειλικρινά σας λέω, δεν τον ζήλεψα ποτέ. Σήμερα τον ζήλεψα. Γιατί με τόση αγάπη από τις γυναίκες. Αλλά έχω και εγώ τη Μαρία μου. Έχει τεράστια σημασία ο επόμενος πρόεδρος να θέλει να λύσει το Κυπριακό και να είναι συνεπής, δήλωσε ο άνδρος Κυπριανού μετά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά Αμφούβολης. Και αυτός εμείς τονίζουμε ότι είναι ο Σταύρος Μαλάς. Ένας άνθρωπος έντιμος, με ήθος, με ικανότητες. Ο Νίκος Αναστασιάδης ομολογεί ότι οι τραγικές του υποχωρήσεις στο Κυπριακό είναι το πλαίσιο λύσης που προτείνει, αναφέρει το Δίκο. Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Σταύρος Μαλάς μας οδηγούν σε λύση που μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικό προτεκτοράτο. Μόνο η διεκδικητική πολιτική Νικόλα Παπαδόπουλου μπορεί να σταματήσει την πορεία ιτοπάθειας, καταλήγει το Δίκο.